Ο Kyle Walker Peters φωτογραφίζεται για πρώτη φορά κρατώντας στα χέρια του τη φανέλα της Southampton. Οι Άγιοι έχουν μόλις ολοκληρώσει το δανεισμό του νεαρού μπάκα από την Tottenham μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Συνομίλησα με τον προπονητή και μου είπε πως είμαι ο τύπος παίκτη που του αρέσει. Έβλεπα συχνά την ομάδα και μου άρεσε. Η Southampton είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Σκοπός μου είναι να βρίσκομαι σε μια ομάδα που ταιριάζει στο στυλ του παιχνιδιού μου και με βοηθάει να βελτιώνομαι. Οπότε γι' αυτό ήρθα εδώ. Ο 22χρονος Άγγλος ξεκίνησε την καριέρα του από τα Σπυρούνια. Όμως ο τραυματισμός που υπέστη τον Αύγουστο δεν του επέτρεψε να είναι αρκετά ανταγωνιστικός ώστε να διεκδικήσει μια θέση στη βασική ενδεκάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Με μόλις 5 συμμετοχές στη σεζόν ως τώρα, μία εκ των οποίων η συντριβή της Τότεναμ από την Bayern με 7-2, ο Walker Peters χρειάζεται αρκετό χρόνο στα πόδια του ώστε να βρει ρυθμό, με τη Southampton να καλείται να του δώσει την ευκαιρία. Στην επαναληπτική αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Southampton και εναρμονισμένη με τους κανόνες του FA Cup, οι προπονητές των δύο ομάδων δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ποδοσφαιριστές που δεν ανήκαν στο δυναμικό τους στον πρώτο αγώνα. Ως εκ τούτου, εκτός από τον Walker Peters, δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο μάτς, δεν είχε ούτε το νέο απόκτημα των Spurs, ο Steven Bergwijn. Ο 22χρονος ακραίος σκόραρε 31 γκολ σε 149 εμφανίσεις με την Eindhoven, κατακτώντας 3 φορές το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η μετακίνησή του από τους Ερυθρόλευκους στην Tottenham κόστησε στην ομάδα του Μουρίνιο 27 εκατομμύρια λίρες, με το συμβόλαιό του να εκτείνεται έως το 2025. Στο ντεμπούτο του στην Premier League ενάντια στη Manchester City, ο Bergwijn σκόραρε με ένα πανέμορφο γυριστό, ανοίγοντας το δρόμο για την νίκη της ομάδας του και δίνοντας την ελπίδα στον κόσμο της Tottenham πως ο αντικαταστάτης του Christian Eriksen βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο. Το βίντεο με τίτλο «Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις», τα Σπυρούνια αποχαιρέτησαν μετά από 7,5 χρόνια τον Δανό μέσο. Με 69 γκολ και 79 assist με τους Spurs, ο Eriksen θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο και την Ίντερ. Οι νερατζούροι δαπάνησαν 20 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν μετά από 10 χρόνια τη Serie A. Δύο χειμερινές μεταγραφές πραγματοποίησε και η Arsenal, με πιο σημαντική αυτή του Cedric Soares από τη Southampton. Είχαμε και παλαιότερα επαφές με την Arsenal, δεν είναι η πρώτη φορά. Τότε δεν συμφωνήσαμε, όμως τώρα δόξα τω Θεώ τα βρήκαμε. Είμαι υπερβολικά χαρούμενος. Οι κανονιέριδες πληρώσαν 5 εκατομμύρια λίρες στους Αγίους για το δανεισμό του διεθνή Πορτογαλού μπακ μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ δαπάνησαν άλλα 4 εκατομμύρια για να αποκτήσουν και τον Παμπλο Μάρι από τη Φλαμέγκο. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός τίθεται στις υπηρεσίες του Μικέλ Αρτέτα για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου, με την οψιόν αγοράς του παίκτη το καλοκαίρι να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια λίρες.